μαθαίνουμε να κατασκευάζουμε ένα οικολογικό σπίτι με πυλό, άχυρο και άμμο. Μία πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει στις 31 του Οκτώβρη μέχρι τις 14 Νοεμβρίου στον Ιδρύ Λευκάδας. Θα μιλήσουμε με την Κωνσταντίνα Βανδόρου, που είναι εκπρόσωπος από το Μονοπάτι Αλληλεγγύης, να μας πει όχι μόνο για αυτή τη δράση, αλλά γενικότερα για όλες τις δράσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια της πολιτιστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης νέων. Καλό απόγευμα, Κωνσταντίνα. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, πρέπει να πω ότι είναι με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε όλες αυτές τις δράσεις. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε και να μας πεις τις δράσεις που έχετε κάνει στο παρελθόν, να τις θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας, για να έρθουμε λοιπόν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα που ξεκινάει σε μια εβδομάδα περίπου, σε 10 μέρες. Ούτε. Ακριβώς. Τώρα την 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η πρώτη από τις 4 δράσεις ενός συνολικού προγράμματος με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη. 1η Νοεμβρίου, δράση... Νοεμβρίου λογικά. 1η Νοεμβρίου, ναι. Ναι, Οκτωβρίου, συγγνώμη. Ναι. Εγώ 31 Οκτωβρίου έχουμε τις αφήξεις των συμμετεχόντων. 1η Νοεμβρίου ξεκινάμε τις δραστηριότητες. Είναι η πρώτη λοιπόν από τις 4 δράσεις και αφορά την κατασκευή ενός πρότυπου οικολογικού σπιτιού με υλικά πυλό, άχυρο και άμμο, εξοπλισμένο με έναν οικολογικό φούρνο και θα κατασκευαστεί με χρήση φυσικών και τοπικών πρώτων υλών. Να πούμε ότι αυτό το σπίτι έχει ξεκινήσει πριν 1,5-2 χρόνια στα πλαίσια άλλου προγράμματος. Δεν ολοκληρώθηκε γιατί ο σκοπός είναι εκπαιδευτικός. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες έρχουν εκεί όχι απλώς για να χτίσουν, αλλά για να μάθουν. Οπότε δεν απαιτούμε συγκεκριμένο προφίλ των συμμετεχόντων ώστε να έχουμε μια φοβερή γρήγορη απόδοση. Είναι λοιπόν η εκπαίδευση πρώτο. Σε αυτή τη δράση μας λοιπόν, στην πρώτη δράση του νέου προγράμματος, θα ολοκληρώσουμε την κατασκευή οικολογικού σπιτιού. Θα φτιάξουμε και ένα οικολογικό φούρνο και θα δοθεί η τελική μορφή σε αυτό το σπίτι. Τώρα, τι είναι αυτό το σπίτι? Είναι ένα κτίσμα περίπου 30 τετραγωνικών, κυκλικό, το οποίο το λέμε σπίτι, αλλά ουσιαστικά είναι χώρος δραστηριοτήτων. Δεν είναι μια κατοικία, είναι ένας χώρος δραστηριοτήτων. Θα μπορούσε να είναι και μια κατοικία. Μάλιστα. Βρίσκεται στην Ιδρύ Λευκάδα, σε ένα χώρο που έχει παραχωρηθεί από ιδιώτη, και εκεί ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα το ολοκληρώσουμε ώστε να είναι έτσι, να παρουσιαστεί και στο κοινό. Αυτή είναι η πρώτη δράση. Μάλιστα. Θα ξεκινήσει τώρα τον Νοέμβριο. Σε αυτή τη δράση μπορούν τώρα να δηλώσουν πάλι συμμετοχή όσοι θέλουν να μάθουν, ή η ομάδα βέβαια έχει κλείσει? Για πες μας. Δεν έχει κλείσει, υπάρχουν θέσεις, ειδικά για άτομα από Λευκάδα, δεν έχουμε περιορισμό στη συμμετοχή. Ήδη έχουν δηλώσει. Το πρόγραμμα αυτό, να πω ότι δεν έχει διακριτικότητα. Δηλαδή, δεν έχουμε συμμετέχοντες από άλλες χώρες. Θα συμμετέχουν αποκλειστικά Έλληνες. Ήδη έχουμε αρκετές συμμετοχές από άλλα μέρη της Ελλάδας. Πολύ που καλύπτουμε και τα έξοδά τους στα πλαίσια του προγράμματος. Αλλά εφόσον κάποιοι ντόπιοι ενδιαφέρονται, ξεπερνάμε και τον προγραμματισμένο αριθμό. Δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Και έτσι είναι ανοιχτό ακόμα. Πολύ σημαντικό. Στο site μας, που είναι www.tamonopatia.org, μπορούν να βρουν πληροφορίες στο έντυπο συμμετοχής, να επικοινωνήσουν και μέχρι την τελευταία στιγμή εμείς δεχόμαστε συμμετέχοντες. Όλοι καλοδεχούμενοι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη δράση λοιπόν που ξεκινάει τώρα. Το όλο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2015. Οι επόμενες λοιπόν δράσεις στα πλαίσια του συνολικού προγράμματος είναι η δημιουργία ενός συστήματος παραγωγής βιοαερίου που θα γίνει τον επόμενο μήνα, τον Δεκέμβριο. Παραγωγή λοιπόν βιοαερίου και κομποστοποίηση απορριμμάτων μέσω της ζύμωσης οργανικών, ζωικών ή φυτικών υλών. Η παραγωγή αυτή θα συνδεθεί με το σπίτι. Δηλαδή, σκοπεύουμε κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό το σπίτι να είναι ενεργειακά αυτόνομο. Mm-hmm. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει ηλιακά πάνελ, συλλέκτες, και αυτό είναι ο απότερος σκοπός. Άρα, το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία συστήματος βιοαερίου. Θα γίνει άλλο στάδιο που θα γίνει την άνοιξη τώρα του 2015, είναι η δημιουργία ενός συλλογικού και αλληλέγγυου οικολογικού λαχανόκηπου. Εκεί θα συμμετέχουν πολίτες, οικογένεια, σχολείες, οι οποίες θα συνεργαστούν, θα επανασυνδεθούν με τη φύση, όπως λέμε, και τα προϊόντα της, και θα μάθουμε πολλά πράγματα για το περιβάλλον και τη σχέση μας με τη φύση. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε παραγωγή από το λαχανόκηπο, που σε συνεργασία έτσι, με το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λευκάδας, όπου έχουμε μιλήσει, θα διανέμεται στις οικογένειες που εκεί αποφασίζονται, στις άπορες οικογένειες. Πραγματικά, βλέποντας εδώ και τη σελίδα σας στο Facebook, μπορείτε να μπείτε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, στο Μονοπάτια Αλληλεγγύης. Οι δραστηριότητες είναι πάρα πολλές και νομίζω ότι είναι πολύ καλό, γιατί μαθαίνουμε και το να είμαστε και να έχουμε μια οικολογική συνείδηση πάνω απ' όλα, Κωνσταντίνα, και να διαχειριζόμαστε φιλικά το περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αυτό είναι. Δεν είναι μόνο
Σίγουρα οι πράξεις μας έχουν όλες αντίκτυπο, αφήνουμε το αποτύπωμά μας στο περιφάλλον που ζούμε, αλλά το θέμα είναι να μάθουμε και τις νέες γενιές, τους νεότερους, να αυτενεργούν με πνεύμα αειφορίας. Δηλαδή, αυτό που κάνω εγώ σήμερα δεν αφαιρεί το δικαίωμα από τους μελλοντικούς, από τις επόμενες γενιές, να ζήσουν και αυτοί με ποιότητα όπως έζησα κι εγώ. Υπάρχουν και επόμενα στάδια τώρα στο πρόγραμμα, όπως είναι η δημιουργία ενός χώρου πρόθεσης και ελεύθερης δραστηριότητας των νέων, ενός χώρου εκθέσεων που θα παρουσιάζει εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η αειφόρος ανάπτυξη, αλλά και η αειφόρος επιχειρηματικότητα των νέων που θα ωφελούνται από το χώρο. Όλα αυτά βέβαια, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, την άνοιξη λοιπόν του 2015, θα παρουσιαστούν σε ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου θα κληθούν εκεί και εσείς έτσι οι εκπρόσωποι του τύπου. Μάλιστα. Και τον ίδια, το ευρύ κοινό, σχολεία, έτσι σε μια γιορτή μεγάλη που θα παρουσιαστεί όλη η πρωτοβουλία, τι έχει γίνει με διάφορες εκδηλώσεις και ένα έτσι εορταστικό πρόγραμμα και γαστρονομίας, για να κάνουμε έτσι μια μεγάλη γιορτή τότε. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Η ανταπόκριση από ό,τι μας είπες... Υπάρχει ανταπόκριση. Δυστυχώς έτσι καθυστερήσαμε λίγο την έναρξη για λόγους γραφειοκρατίας την έναρξη των δραστηριοτήτων μας και πέφτουμε στο χειμώνα. Υπολογίζαμε νωρίτερα ότι θα έχουμε ξεκινήσει, δεν πειράζει. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία και στους επόμενους μήνες να μιλάμε κάθε φορά για ποιο στάδιο βρισκόμαστε μέχρι την άνοιξη και να εξηγούμε. Θα βγάλουμε και άλλα δελτίο τύπου. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Άρα λοιπόν κάποιος μπορεί να μας ακούει και από εδώ ή από την Άρτα και θέλει, μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως μπορεί να συμμετέχει και για ανθρώπους που δεν μένουν στη Λευκάδα. Θα καλύψουμε και τη διαμονή σε ένα συγκεκριμένο βέβαια αριθμό ατόμων, αλλά ακόμα μπορούμε να καλύψουμε και σε άλλα άτομα διαμονή. Μπορείτε δηλαδή ακόμα, αν μας ακούει κάποιος. Ωραία. Και Κωνσταντίνα μου, πού σας βρίσκουμε, πώς επικοινωνεί κάποιος μαζί σας? Την αίτηση συμμετοχής και πληροφορίες τη βρίσκει μέσα από το site, τα μονοπάτια.org. Παίρνουν τηλέφωνο επίσης στο 2645-023-123 ή στο κινητό 6981-622-910 για πιο άμεσα και γρήγορα μιλάνε μαζί μας και κανονίζουμε λεπτομέρειες κτλ. Βέβαια να πούμε ότι οι δραστηριότητες θα είναι και πρωί και απόγευμα, θα υπάρχουν διαλύματα, θα είναι και πρωί και απόγευμα, οπότε κάποιος πρέπει να είναι διαθέσιμος έτσι αρκετές ώρες γι' αυτό. Θα υπάρχει ένας ειδικευμένος εκπαιδευτής στην οικολογική δόμηση, έτσι με πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές, που θα εξασφαλίσει την υποστήριξη και ό,τι χρειαστεί για τους συμμετέχοντες. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα, πολύ χρήσιμη η παρουσία σου και εμείς θέλουμε λίγο να έρθουμε κοντά σας περισσότερο, η αλήθεια είναι, γιατί μας ενδιαφέρει και πολλές από αυτές τις δράσεις να τις μεταδίδουμε ζωντανά και γενικότερα να στέλνουμε και αυτά τα μηνύματα στην κοινωνία, γιατί είναι πάρα πολύ αισιόδοξο όλο αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα και έχουμε ανάγκη σε αυτά τα ευχάριστα και να είμαστε εμείς αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στον Prisma 95,1. Ευχαριστώ, θα είμαστε σε επαφή. Βεβαιότατα θα μιλήσουμε για να έχουμε και όλα τους τρόπους επικοινωνίας και να σας δίνουμε και βήμα και να μαθαίνουμε και τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.